Και είναι μαζί μας ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Σήμερα, λοιπόν, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναρτήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ. Και είμαστε στην πρώτη θέση. Κατατασσόμαστε στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες τις ευρωπαϊκές που χρησιμοποιούν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα ήθελα, λοιπόν, πέρα από την στατιστική ανάγνωση αυτής της πρωτιάς, να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτό στην καθημερινότητά μας, πόσα ήταν αυτά τα κονδύλια, πόσα μας διέθεσαν και σε τι ωφελούν τον πολίτη που μας παρακολουθεί. Βεβαίως. Καταρχάς, να πω χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους τους θεατές της δημόσιας τηλεόρασης. Πράγματι, αυτή είναι μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Το γεγονός δηλαδή ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μετά το 2015 και το 2016 και το 2017 πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Αυτό βεβαίως έχει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έναν πολύ σημαντικό διεθνή, θα έλεγα, αντίκτυπο, καθώς σε όλη την Ευρώπη πλέον η Ελλάδα χρησιμοποιείται και ως, αν θέλετε, παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων, μιας και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Αλλά, όπως πολύ σωστά επισημάνατε και εσείς, το σημαντικότερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση, η αξιοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών πόρων κράτησε όρθια την ελληνική οικονομία σε δύσκολες συνθήκες και βεβαίως συνέβαλε στην υλοποίηση μιας σειράς πολύ σημαντικών αναπτυξιακών αλλά και κοινωνικών πρωτοβουλίων της ελληνικής κυβέρνησης. Για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, ειδικά στον κοινωνικό πυλώνα, στον οποίο δώσαμε και πολύ μεγάλη έμφαση τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με το ότι συνέβαινε στο παρελθόν από τα σχετικά προγράμματα, το γεγονός ότι φέτος, το 2017, για πρώτη χρονιά είχαμε περισσότερα από 100.000 παιδιά, 108.000 παιδιά συνολικά, τα οποία επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα και είχαν δωρεάν πρόσβαση σε ευρωφωνημπιακούς σταθμούς μέσω των προγραμμάτων αυτών του ΕΣΠΑ. Το γεγονός ότι είχαμε τους καθηγητές εγκαίρως στη θέση τους για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία. Το γεγονός ότι υλοποιείται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για εμάς, για την κυβέρνηση, συνολικά με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, που είναι η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια υγεία. Είναι, αν θέλετε, πρωτοβουλίες, είναι προγράμματα τα οποία βασίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Και βεβαίως και στο κομμάτι του αναπτυξιακού, μην ξεχνάμε ότι φέτος παραδόθηκαν στην κυκλοφορία οι 5 μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι. Σε αυτές τις γιορτές οι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να πάνε στις πόλεις και στα χωριά σε όλη την Ελλάδα, στους τόπους καταγωγής τους, με ασφάλεια και ταχύτητα. Για πρώτη φορά αυτό έγινε ακριβώς επειδή απελευθερώθηκαν και τα σχετικά κονδύλια και υπήρξε και μια πολύ σημαντική διυπουργική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Όπως βεβαίως και η δυνατότητα η οποία μας δόθηκε μέσω αυτών των χρηματοδοτικών πόρων να ενισχύσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέες αλλά και υφιστάμενες και κυρίως να κατευθύνουμε αυτά τα κονδύλια εκεί που πραγματικά η ελληνική οικονομία τα έχει ανάγκη. Είναι σημαντική η πόρη για την ελληνική οικονομία. Το θέμα βεβαίως πάντα είναι πώς αξιοποιούνται αυτοί οι πόροι, πού αξιοποιούνται και προς ποιες κατευθύνσεις, δηλαδή αξιοποιούνται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, αξιοποιούνται σε αυτό το κομμάτι που μαστίζει την κοινωνία και αφορά στην ανεργία των νέων, που έχει εκτοξευτεί στα ύψη, αφορά στους νέους επιστήμονες, αυτό το brain drain. Νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία δεν έχει αναλυθεί, αν θέλετε, παρκώς και πρέπει να γίνει αυτό, είναι το πώς αξιοποιήθηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν, θα έλεγα, όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μιλάμε για κονδύλια τα οποία ξεπέρασαν σε βάθος 30 ετίας από το 1986 και μετά, από όταν η χώρα μας άρχισε να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα, τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν υπήρξε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι, νομίζω ότι ήταν και ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες οι οποίοι μας οδήγησαν και στην κρίση την οποία ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου και όχι στον αέρα, ακριβώς να ενισχυθούν εκείνοι οι τομείς και οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη όπως εμείς την εννοούμε τουλάχιστον,
Αναφέρατε μερικούς από αυτούς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πολύ χαμηλές επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία. Αυτό το αλλάζουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση των πόρων που πηγαίνουν σε ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και σε σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά στοχευμένα προγράμματα, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να ενισχύσουν νέους επιστήμονες, νέους επιχειρηματίες, αν θέλετε, στρώματα παραγωγικά και κοινωνικά, τα οποία ήταν αποκλεισμένα τα προηγούμενα χρόνια από την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Το γεγονός βεβαίως για μας πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται μια στροφή προς το δευτερογενή τομέα και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης που είχε μείνει εκτός όλων αυτών των χρηματοδοτήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι, αν θέλετε, θα έλεγα και ψηφίδες αυτού του νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο προσπαθούμε σιγά σιγά και σταδιακά να χτίσουμε στην ελληνική οικονομία. Η αξιοποίηση λοιπόν αυτών των κονδυλίων μας δίνει τη δυνατότητα σιγά σιγά και βεβαίως έχοντας να αντιμετωπίσουμε και παθογένειες δεκαετιών που δεν αφορούν μόνο την περίοδο της κρίσης των τελευταίων 7-8 χρόνων, αλλά προϋπάρχουν και, αν θέλετε, συνετέλεσαν στην κορύφωση αυτής της κρίσης. Είναι όμως αυτές οι χρηματοδοτήσεις πάρα πολύ κρίσιμες, όχι μόνο σε επίπεδο δικτών, σε επίπεδο πινάκων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκεί βρισκόμαστε στην κορυφαία θέση και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, αλλά κυρίως γιατί ακριβώς μας δίνει τη δυνατότητα αυτά τα κονδύλια, αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αυτοί οι πόροι, να μπορέσουμε να χτίσουμε σιγά σιγά αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι. Πάμε να δούμε λοιπόν που κερδίσαμε και αν κερδίσαμε όσο περισσότερα μπορούσαμε σε ό,τι αφορά στις συνεργασίες που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και το κατά πόσο ενεργοποιήσαμε το λεγόμενο πακέτο Juncker με τις επενδύσεις. Και να δούμε και ποιες επενδύσεις θέλουμε. Τι επενδύσεις θέλουμε να φτιάξουμε. Είναι προτεραιότητά μας. Και εκεί νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Ελλάδα βρίσκεται τώρα, στο τέλος του 2017, στην δεύτερη θέση της αξιοποίησης των πόρων του σχεδίου Juncker, που είναι το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, όπως λέγεται. Mm-hmm. Εκεί υπενθυμίζω ότι όλες οι χώρες καλούνται να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά, δεν υπάρχει δηλαδή κατανομή ανά κράτος μέλος. Mm-hmm. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και, αν θέλετε, δείχνει και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Και αποτελεί και μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους σε ανταγωνισμό, αν θέλετε, και με τα άλλα κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αυτό το οποίο θέσατε στο τέλος. Και επειδή μιλήσατε για επενδύσεις, πέρα βεβαίως από τα κονδύλια τα οποία ήδη έχουμε διαθέσιμα, προσπαθούμε και μέσα από στρατηγικές συμμαχίες όπως αυτή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσελκύσουμε και νέους πόρους στην ελληνική οικονομία. Και αυτό μόνο για το 2017 αποφέρει εισροές επιπλέον κονδυλίων που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε συνδυασμό με τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ περίπτωση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, μιλάμε για ένα συνολικό, αν θέλετε, νούμερο το οποίο ξεπερνάει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία μέσα από την διαχείριση όλων αυτών των προγραμμάτων που είτε είχαμε ήδη στη διάθεσή μας, είτε δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το κρίσιμο όμως εδώ είναι το ζήτημα των επενδύσεων. Και επιτρέψτε μου να το συνδέσω αυτό με το ζήτημα της ανάπτυξης συνολικότερα, και εδώ θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Εμείς δεν μιλάμε όπως άλλοι για ανάπτυξη γενικώς και αορίστως. Για μας η ανάπτυξη πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μας ενδιαφέρει μια ανάπτυξη που κάποιοι μεγαλόσχημοι, αν θέλετε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν με καχυποψία το δημόσιο, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια αξιοποιούσαν τους δημόσιους πόρους για να πλουτίσουν. Ούτε μας ενδιαφέρει μια ανάπτυξη που η ελίτ παγκοσμίως και όχι μόνο στη χώρα μας, αντί να πληρώνουν τους φόρους τους, θα μεταφέρουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους. Μας ενδιαφέρει λοιπόν μια ανάπτυξη η οποία θα είναι δίκαιη και βιώσιμη. Μιλάμε για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη η οποία θα είναι περιεκτική και διατηρήσιμη, θα προσέθετα. Λοιπόν, γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται για την αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε μια στέρεη παραγωγική βάση, χρειαζόμαστε στήριξη των δυνάμεων της εργασίας, οι οποίες υπέστησαν και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση μέσα στην κρίση. Υπενθυμίζω ότι η κρίση δεν είχε μόνο, αν θέλετε, δημοσιονομικά αποτελέσματα πάρα πολύ επιβαρυντικά για το σύνολο της οικονομίας. Ένα από τα βασικά στοιχεία της κρίσης είναι ότι ακριβώς όξινε και τις κοινωνικές ανισότητες. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας να δούμε πώς η κοινωνική πλειοψηφία, πώς τα στρώματα τα οποία υπέστησαν τις συνέπειες της κρίσης, θα επωφεληθούν στην περίοδο της ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο για μας στην ανάπτυξη και αυτό συνδέεται και με το κομμάτι των επενδύσεων. Επειδή πολλή συζήτηση έχει γίνει και τώρα τελευταία περί επενδύσεων,
αναντήρητα. Προφανώς χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και η αποεπένδυση που υπήρξε στην ελληνική οικονομία, κυρίως την πενταετία 2010-2014, πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Και οι προσπάθειες οι οποίες κάνουμε για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, νομίζουμε ότι συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως χρειαζόμαστε επενδύσεις, οι οποίες να έχουν να βασίζονται σε ξεκάθαρους κανόνες και ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Ξέρετε, οι ίδιοι επενδυτές και διεθνώς, αυτό το οποίο ζητάνε κυρίως από εμάς είναι αυτοί οι κανόνες και αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι επενδύσεις οι οποίες σέβονται την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία, επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν, αν θέλετε, προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και βοηθάνε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους, είναι αυτές οι επενδύσεις οι οποίες έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Επενδύσεις χρειαζόμαστε. Και θέλω να σας ρωτήσω, μπήκε μαχαίρι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό πρωτογενές πλεόνασμα? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές και η αντιπολίτευση πρέπει να ασκήσει κριτική. Αυτός είναι και ο ρόλος της, θεσμικά και συνταγματικά κατοχυρωμένος, και αυτό πρέπει να κάνει. Αλλά νομίζω ότι πολλές φορές ξεφεύγουμε λίγο από την πραγματικότητα και η κριτική η οποία γίνεται προκαλεί το γέλιο ακόμα και σε πρωτοετής φοιτητές οικονομικών. Και τι εννοώ με αυτό? Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όλοι γνωρίζουν ότι δεν παράγει, και μπορεί να το δει κανείς αυτό και στην εκτέλεση του 2017 του προϋπολογισμού, δεν δημιουργεί δημοσιονομικά πλεονάσματα, καθώς είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, αποτελείται από δαπάνες και από εισρωές. Το πλεόνασμα το οποίο έχει προκύψει από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων που έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση φορολογικής βάσης, με την πάταξη φοροδιαφυγής, με την υπεραπόδοση του ΕΦΚΑ. Αυτοί είναι οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία του πλεονάσματος. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στην δημιουργία του πλεονάσματος. Εκεί που θα έπρεπε η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, να παίξει ουσιαστικά το ρόλο της, είναι στο πώς θα αναμορφώσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γιατί σας υπενθυμίζω, ή σας το λέω αν δεν το ξέρετε, πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν, ότι μιλάμε για το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ελληνικής οικονομίας από την άποψη της αξιοποίησης δημόσιων πόρων, το οποίο διέπεται από ένα θεσμικό πλαίσιο του 1955. Άνω των 60 χρόνων ζωής. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες. Η κυβέρνησή μας λοιπόν παίρνει την πρωτοβουλία και το αμέσως επόμενο διάστημα φέρνει μια σημαντική νομοθετική, αν θέλετε, μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η πραγματική μεταρρύθμιση. Στη Βουλή, καλούμε και εκεί την αντιπολίτευση να καταθέσει τις προτάσεις για το πώς μπορέσει αυτή η μεταρρύθμιση πραγματικά να πιάσει τόπο, να μπορέσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να εξυγχρονιστεί και να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.